Έγινε μια σύσκεψη στην περιφέρεια αναφορικά με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Η παραγωγή λαδιού, οι τυποποιητές λαδιού, ο σύνδεσμος τυποποιητών ελαιολάδου Κρήτης, οι σύλλογοι ιδιοκτητών ελαιουργείων Χανίων και Ηρακλείου ήταν και οι ίδιοι οι οποίοι έστειλαν ένα υπόμνημα με τα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν και στην συγκεκριμένη αντιπεριφέρεια αγροτικής οικονομίας, στον αντιπεριφερειάρχη αγροτικής οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη, και έτσι έγινε και αυτή η συνάντηση. Να δούμε λίγο με τη βοήθεια του κυρίου Τζεδάκη ποια είναι εκείνα τα οποία προτείνουν οι ίδιοι από την δική τους την πλευρά ως παραγωγοί, ως τυποποιητές, ως σύλλογοι κλπ. Και τι είναι αυτό από την άλλη που είναι ως, αν θέλετε, μέσα στο διοικητικό πλαίσιο για την περιφέρεια. Κύριε Τζεδάκη, καλημέρα. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, στο κρατέ σας. Λοιπόν, μια κρίσιμη περίοδος σε ό,τι έχει να κάνει με την ελιά, για το πότισμά της, με όλα όσα έχουμε ακούσει από τους επιστήμονες μέχρι στιγμής, την προσοχή που χρειάζεται από τους παραγωγούς, αλλά μπροστά επίσης στη δακοκτονία και μπροστά σε μια νέα ελαιοκομική περίοδο που ο καθένας από εμάς θέλει να πάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καλά, όχι για τίποτα άλλο, γιατί είναι και το εισόδημα πολλών οικογενειών το λάδι, έτσι. Κυρία Δουλγεράκη, πραγματοποιήσαμε μια σύσκεψη προχθές μαζί με το Σύνδεσμο Τυποποιητών και το Σύνδεσμο Ελαιουργών Νομού Ηρακλείου και Νομού Χανίων. Τέθηκαν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελαιοκαλλιέργεια και το ελαιόλαδο που είναι ένα εθνικό προϊόν για την Κρήτη. Όπως είπατε και εσείς, ο παραγωγός περιμένει φέτος από το λάδι, γιατί πέρυσι ήταν μια χρονιά που δεν είχε ελαιόλαδο. Και περιμένει φέτος τη σοδειά προκειμένου να τονώσει το εισόδημά του, να τονωθεί και ολόκληρη αγορά. Μπήκαν θέματα που έχουν να κάνουν με την τυποποίηση. Είναι αυτό που λέμε συνεχώς και τα κίνητρα που δίνουμε και σαν περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να μπορέσουμε να τυποποιούμε όσο περισσότερο ελαιόλαδο γίνεται σε σχέση με το σχήμα το οποίο φεύγει. Βάλαμε τα θέματα της δακοκτονίας και την πορεία του προγράμματος που βρισκόμαστε. Με τις δακοπαγίδες οι οποίες τοποθετούνται για να δούμε τον πληθυσμό που υπάρχει, ώστε να δοθεί εντολή από τις υπηρεσίες μας να αρχίσει ο ψεκασμός. Και το τρίτο θέμα το οποίο μπήκε ήταν κάποια μεμονωμένα περιστατικά που βρέθηκαν κάποια υπολείμματα στο φαρμάκο όσο αφορά το ελαιόλαδο. Και εδώ, αλλά μεγάλες οι ποσότητες, δεν είναι ευκαταφρόνητη κοντά 90 τόνοι λαδιού, ε? Ναι, αλλά σαν εμπορικά φορτία το λέω εγώ. Είναι μεμονωμένα περιστατικά, θα έλεγα εγώ. Και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο αυτό που είπαμε και σαν περιφέρεια, εμείς θα συνεχίσουμε τους ελέγχους οι οποίοι γίνονται στα λιοπονικά καταστήματα, θα τις εντατικοποιήσουμε, αλλά θα πάμε και στον παραγωγό. Θα πάμε στον παραγωγό, θα πάμε στην ελιά, να πάρουμε δείγμα προκειμένου να προλάβουμε κάποια πράγματα, γιατί πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με την ασφάλεια, την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων, άρα για την υγεία του ανθρώπου, και δεύτερον και πολύ σημαντικό, έχει να κάνει με τη φήμη του κρητικού ελαιολάδου. Άρα με αυτό το θέμα θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, θα διενεργηθούν έλεγχοι, και θα ήθελα να κάνω ένα κάλεσμα ότι περιμένουμε από το λάδι αυτό το ελαιόλαδο το οποίο έχει αναγνωριστεί σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα προϊόν το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, γιατί φέτος είναι και μια χρονιά, όπως είπατε, που περιμένουμε σοδειά, και αυτό αποτελεί και ίσως ένα κίνητρο για να βάλουμε περισσότερα φάρμακα. Εσάς σας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το λάδι το οποίο τυποποιείται με την επωνυμία Κρήτη και φεύγει πολύ περισσότερο, ή θα το κάνετε και σε ή θα κάνετε και σε ιδιώτες αυτό τον έλεγχο σε ό,τι έχει να κάνει με το φάρμακα και την ποιότητα του? Όταν λέμε για τον παραγωγό, θα πάμε και στο μουρέλο που λέμε, γιατί εκεί πρέπει να, εκεί είναι σημαντικό, γιατί καμιά φορά κάνεις έλεγχο στα λιοπονικά καταστήματα, αλλά αυτά τα οποία είναι μη πιστοποιημένα έρχονται από τη μαύρη αγορά, που δεν είναι εύκολο να τα εντοπίσεις. Αν πας όμως στον ίδιο τον παραγωγό και πάρεις ένα δείγμα από μια ελιά και το πας στο χημείο και κάνεις μια ανάλυση, εκεί θα βρεθεί ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός έκανε αυτό το πράγμα με μη πιστοποιημένα φάρμακα. Ποια περίοδο γίνεται αυτό?
Δηλαδή αυτός ο έλεγχος, ποια περίοδο μπορεί να γίνει, μόλις είναι έτοιμος ο καρπός? Ναι, ναι, εμένα το που ξεκινήσει τα ψεκάρματα. Τα ψεκάρματα ξεκινάνε με τη, όταν είναι έτοιμος ο καρπός, όταν αρχίζει και διαμορφώνεται η ψύχα του, προκειμένου και που μπορεί να το προσβάλλουν πάρα πολλά έντομα. Εκεί τώρα υπάρχει το κίνητρο, ας το πούμε έτσι, να γίνει καλύψεις στην ελιά προκειμένου να μην προσβληθεί ο καρπός. Όμως υπάρχουν επιστοποιημένα φάρμακα, πρέπει με φιδό να ψεκάζουμε όσο πρέπει, τον καιρό που πρέπει, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα. Και εκεί που έχουμε μεμονωμένα περιστατικά, μην έρθει ο καιρός και έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, γιατί εκεί δεν θα σώζεται η κατάσταση. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Και όταν δεν σώζεται η κατάσταση, είναι αυτά τα οποία βλέπουμε, ακούμε, ότι δεσμεύονται ποσότητες οι οποίες επιστρέφουν στη χώρα, κυρίως για το χύμα ελαιόλαδο. Αλλά λέτε, θα κάνετε μία προσπάθεια ως περιφέρεια συνολικά να το δείτε και για το χύμα ελαιόλαδο, που δεν πρέπει να φεύγει, αλλά και για, για το τυποποιημένο, πολύ πολύ περισσότερο, γιατί εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο στενά. Αυτό σε ό,τι έχει να κάνει τους παραγωγούς. Κυρία Δουλγεράκη, εμείς και οι υπηρεσίες μας, οι οποίες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, γιατί τρέχουν πάρα πολλά πράγματα, είναι το πρόγραμμα δακοστονίας, είναι το νέο έντομο καραντίνα, το σποντότερο φουτζιπέρδα, που και αυτό προσπαθούμε να μπορούμε να συνεχίσουμε να εξάγουμε για την πιπεριά τη Μελιτζάνα. Και ξέρετε ότι είμαστε οριακά και οι υπηρεσίες. Συνταξιοδοτούνται άτομα, νέες προσλήψεις δεν έχουμε, και πραγματικά θα ήθελα να πω για τις υπηρεσίες μας, οι οποίες κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τα προλάβουμε όλα αυτά. Είναι και αυτό ένα μεγάλο ζήτημα, και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό που υπάρχει προκειμένου να έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει. Δεν και να ξεχνάμε ότι η επιστημονική κοινότητα επίσης είναι δίπλα σας. Μόλις τις προηγούμενες ημέρες ακούγαμε επίσης τον κύριο Κουργελά από το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών και Αμπέλου να μας δίνει εκείνους τους τρόπους με τους οποίους να δίνει μέσω του 984 που μπορεί να καλλιεργηθεί φέτος η ελιά, να αποτιστεί η ελιά εξαιτίας και των δύσκολων συνθήκων. Μην τα βλέπουμε όλα μόνο πολύ δύσκολα. Υπάρχουν και άλλες πρακτικές καλλιέργειας που μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να εξελιχθεί το δέντρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και βέβαια η έλεγχη, όπως λέτε εσείς, παρά τις αδυναμίες, τις ελλείψεις κλπ. Σε προσωπικό, έτσι ώστε να τα καταφέρετε να ανταποκριθείτε σε αυτό το μεγάλο έργο. Αλλά ούτως ή άλλως ανοίγει αυτή η περίοδος που είναι πραγματικά φόρτσα τα πανιά για εσάς στην περιφέρεια. Είπατε πριν από λίγο ή στην αρχή ότι οι δακοπαγίδες τελειώνουν, με την έννοια ότι τελειώνει ο χρόνος για την τοποθέτησή τους, ότι έχουν ήδη τοποθετηθεί. Ναι, τι? Αυτή την περίοδο έχουν τοποθετηθεί, το ή τοποθετούνται, μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν τοποθετηθεί όλες, ώστε να έχουμε τον αριθμό των πληθυσμών του δάκου, όπου στέλνονται τα δείγματα και στις υπηρεσίες μας, προκειμένου να δώσουν εντολή όταν πρέπει στους εργολάβους της δακοκτονίας να αρχίσουν να ψεκάζουν. Μάλιστα. Και βέβαια ακολουθούν, όπως είπατε, το κρατό δειγματοληπτικά όλοι οι έλεγχοι σε ανύποπτο χρόνο, μεμονωμένα σε κάποια λιόφυτα μέσα και χωρίς να ενημερώνεται, φαντάζομαι. Το πλαίσιο το οποίο υπάρχει, προκειμένου να είμαστε καθόλου εντάξει, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό που χρειάζεται προκειμένου να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Γιατί αφορά το προϊόν της Κρήτης, το βασικό προϊόν της Κρήτης, αφορά την υγεία και ασφάλεια των πολιτών. Άρα πρέπει να είμαστε εντάξει με όλο αυτό. Όλοι εμείς, και εμείς η παραγωγή, όλοι μας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με την παραγωγή, η Περιφέρεια Κρήτης έχει αναλάβει. Για να πάω σε ένα άλλο θέμα και να ρωτήσω δύο κουβέντες διευκρινιστικά για εκείνους που ίσως σας ακούν αυτή την ώρα και να ενδιαφέρονται, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, κύριε Τζεράκη. Ναι, κυρία Τζεράκη, είμαστε μία από τις περιφέρειες που θα αναλάβει να προκηρύξει τα διαχειριστικά σχέδια για να γίνουν οι μελέτες. Περιμένουμε τα τέχη δημοπράτηση και την προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο, προκειμένου να κάνουμε την προκήρυξη, να βγει κάποιος ανάδοχος ώστε να ξεκινήσει τις μελέτες αυτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.